Οκτώβρη έβαλε 3 ευρώ, το οποίο έκανε 5 ευρώ, λόγω του ότι δεν μας κυβερνάει κανεί, έχουμε τον Δουλουδού, έχουμε την ΕΟΚ, όλοι αυτοί αποφασίζουν για μας, όπως αποφασίσαμε και το χρέος. Τη μία μέρα να είναι έτσι και την άλλη περίπου 13. Οικονομολόγοι που ακόμα εμείς δεν έχουμε καταλάβει πώς μεγάλωσε αυτό το χρέος. Λοιπόν, για να τα βγάλουν όλα αυτά, είπαμε ότι θα πληρώνουν και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ ξαφνικά εκεί που δεν πληρώνανε, που μέσα στο μικροβιολογικό εργαστήριο υπάρχει γιατρός του ΙΚΑ και υπάρχει και παρασκευάστρια του ΙΚΑ, η οποία δουλεύει, ξαφνικά να μην γίνονται οι εξετάσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Το παράλογο της υπόθεσης είναι είχαν προσλάβει κύριους γιατρούς οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά έτσι, πανελλαδικά, έφτασε ένα σημείο, λέει δεν έχουμε λεφτά, τους καθίδησε. Άρχισαν να παίρνουν συντάξεις οι γιατροί οι οποίοι τελειώναν το όριο ηλικίας και φεύγανε. Και ξαφνικά μέναμε λίγοι. Οπότε, μέσα από την πίεση αναγκάζονται και προσλαμβάνουν άλλους γιατρούς, όχι τους προηγούμενους, ονοήμονα. Και συνεχεία έρχονται για να καλύψουν τα κενά. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύστημα υγείας που εμείς αγωνιζόμαστε να μπορεί ο καθένας να επιλέγει τον γιατρό του. Κάτι το οποίο δεν το θέλει η κυβέρνηση. Θέλει να τους μπουντρουμιάσει όλους και να τους υποχρεώνει που θα πηγαίνουν. Ενώ εμείς είμαστε υπέρ γιατροί, γι' αυτό κάναμε τον αγώνα και τις καταλήψεις στο Υπουργείο, γιατί είναι και πρωτοφανές τα χρονικά γιατροί να έχουν δει πράγματι στον αγώνα, γιατί τους τύπησε το σύστημα. 75.000 γιατροί και 10.000 γιατροί επίσημα στο Ταμείο Ανεργίας. Αναγκαστήκαμε και αγωνιζόμαστε κι εμείς πράγματι να υπάρχει αυτή η δωρεάν υγεία και να προτιμάει ο καθένας τον γιατρό τον οποίο θέλει να πηγαίνει μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά όλα αρχίζουν και καταστρατηγούνται. Εγώ πιστεύω ότι ακουστήκαν πολλές απόψεις. Άκουσα και κάποιον που λέει το κίνημα δεν πληρώνω. Εγώ με τις απόψεις θα πληρώνει κανείς. Γιατί θα έχει πληρώσει χρόνια τόσα με τις κρατήσεις του. Αυτά υποχρεωτικά θα πηγαίνει μέσα να κάνουν τις εξετάσεις και δεν θα πληρώνει. Είναι πρωτάκουσο. Αυτό. Σύντομα. Και επίσης, όπως ας πούμε καταστρατηγείται η υγεία, καταστρατηγείται και η παιδεία. Μειώνονται οι αίθουσες εργασίας και εκεί. Εγώ όταν πήγαινα γυμνάσιο ήμασταν 60 παιδιά. Τελειώνω. 60 παιδιά και στο κάθε γραφείο που ήταν για ένα καθόμασταν 3. Δείτε σιγά σιγά πού θα πάμε. Έρχονται και οι ρότερες μέρες. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι από τώρα. Και περήφανα γυραντιά λέγονται γιατί αγωνίστηκαν σε όλη τους τη ζωή και έχουν την πείρα, αλλά έχουν τη δύναμη ακόμα του νέου. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ακόμη, κύριο Αντώνης ο Κωνστάλλας από την Φίλη. Κουβεντιάζουμε ένα ζήτημα το οποίο στην περιοχή μας είναι καταλυστά πράγματα. Αλλά για να δούμε τη λύση, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν σήμερα, υπήρχαν. Θα παρέμβω μόνο ένα λεπτό και θα πω και τη δική μου πρόταση και θα είναι και με το Βαρδίο, και σαν ένα δημοτική καινοτομία και τι πρέπει να γίνει με την Ελλάδα από εκεί πέρα. Το πρώτο είναι ότι είναι αυτοκατάκτηση το κέντρο υγείας του Βαρδίου, όταν έγινε. Και μπράβο σε αυτούς εκείνη την εποχή. Το δεύτερο σημείο σοβαρό είναι ότι υπήρχε μία έντονη διαμάχη μεταξύ γιατρών του ΙΚΑ και του ΕΣΥ. Κάποτε πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα σε 100 συσκέψεις που μπαίνανε συστήματα μικρά συστήματα. Τώρα λοιπόν που ήρθε η καταστροφή, γιατί είναι μια καταστροφή γενικότερα που φταίνει οι κυβερνήσεις, πρέπει να απαντήσουν. Και πρέπει να απαντήσουν σήμερα γιατί. Γιατί έχουμε ένα καλλιτεχνικό δήμο που έχει μεγάλες αρμοδιότητες και το ζήτημα της υγείας είναι το πρώτο θέμα. Πρέπει η δημοτική ομάδα
γη αυτή για να δημιουργηθεί μέσα στο Βελεπτό Δήμο. Να ζητήσει και να δει με το Υπουργείο Υγείας πώς το κέντρο υγείας του Λαβρίου, και αν θέλετε να σας πω και κάτι μια παρένθεση από τον κύριο Λιβιά, πραγματικά το είχα και ήταν και τα συμβόλαια να ξέρω. Έγινε μια μάχη ο Καπιάρης εδώ, ότι και το κέντρο υγείας με το ΙΚΑ, σαν σκύλο του Νέα, είχαμε κάνει κάποιε σκέψει και με γιατρούς και με ιστορίες. Άλλα λέγαμε το πρωί και άλλα κάναμε στην πράξη. Γιατί το Λαβρίου είχε την εξής ιδιομορφία. Το 85% των ασφαλισμένων ήταν του ΙΚΑ. Δεν είναι όπως ήταν οι άλλες περιοχές. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό και απευθύνομαι στον κύριο Αντιδήμαρχο. Είναι τώρα πια με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, που βρισκόμαστε και σε μια ανταλλαγή συστημάτων που έχουμε. Θα πρέπει η Δημοτική Επιτροπή Υγείας, η οποία πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί, να βάλει θέματα άμεσα. Πρώτον, το κέντρο υγείας του Λαβρίου, και επειδή έχουμε και το θέμα και τη Κερατέα, γιατί είμαστε μια ενιαία περιοχή, θα πρέπει επειδή εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο κέντρο υγείας, το οποίο και πρέπει και αυτό να το εντάξουμε, πώς θα ενταχθεί, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να μετατραπεί και πραγματικά σε ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου που ήταν έτοιμα χρόνων, αλλά και ταυτόχρονα θα πρέπει και το ΙΚΑ, και εδώ είναι ένα ζήτημα, να μην αποχωριστεί από το κέντρο υγείας. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε και να απαντήσουμε και για την ΙΚΑ και για την ΙΚΑ του Λαβρίου. Και στο κέντρο υγείας εδώ, εν τέλει πρωτοβάθμια πρέπει να είναι ενιαία. Πρέπει λοιπόν κάποια θέματα να τα δούμε μπροστά. Και για τους ανθρώπους που πληρώνουν τους αξιωτικούς, πραγματικά είναι το πιο σκληρό μέτρο που υπάρχει. Είναι εύκολο να λέτε το μικρό πρόβλημα να πληρώσετε τους αξιωτικούς. Αυτή η θέση όμως στο τέλος, κάποιος θα γράψει ένα κάτω σύντομα. Κοιτάζω νόμο. Το δεύτερο ζήτημα για τις απορριπάνσεις και όλα αυτά που άφησε και μια δημοσιογράφη κτλ. Θέλω να καλέσω ξανά αυτό το κολόγιο τώρα. Τα ζητήματα αυτά τα ξέραμε, υπάρχουν σχεδιασμοί. Κάποιοι που ξυπνήσανε σήμερα το πρωί είναι λάθος. Υπάρχει ένα παρελθόν, υπάρχει ένα σχεδιασμό. Άκουσε με κάτι. Μήτρο, η άποψη είναι απλή. Το ζήτημα τη ευκαιρία για την εταιρεία τα ξέραμε, τα ξέρουμε εδώ και 10 χρόνια. Έχει γίνει ένα σχεδιασμό. Εκεί το έχει την απορρίπανση, η απορρίπανση έχει ξεκινήσει. Υπάρχει στην γαλλική εταιρεία που έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα. Γίνεται στην πλέτα ένα δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο. Δεν μπορούμε να φέρουμε και πανικό στον κόσμο. Και αν θέλετε, αυτό που είναι μέσα στην γαλλική εταιρεία, όσοι έχετε πάει, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο κάτω στα υπόγεια για να πάρουν το αρσενικό και να πάρουν στα υπόγεια. Υπάρχουν θέματα μέσα από το ΕΣΠΑ που θα ενταχθεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αλλά όχι με πανικό στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι και η ηθική κρίση που υπάρχει. Οι κρίσεις είναι όλες μας εμένες. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Θέλω να σας πω ότι έγινε πρόσφατα μια μελέτη από το Υπουργείο Υγείας. Και έλεγε το εξής, ότι ο ένας στους τέσσερις δεν πηγαίνει στο γιατρό και δεν έχει χρήματα. Παρόλο που το έχει ανάγκη. Έλεγε ότι πάρα πολλά δεν θέλω να το διαβάσω. Απλώς θέλω να σημειώσω το εξής, ότι το 1991 η Ελλάδα είχε το δεύτερο καλύτερο προστόκιμο ζωής, που σημαίνει ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα ήταν η δεύτερη καλύτερη και το καλύτερο. Οι άνθρωποι της δεν ζούσαν περισσότερο. Το 2001 έπεσε στην Εύρωπη θέση. Και το 2004 ήταν στην ενδέκατη θέση. Όλα τους συνάδελφους θα κάνουν. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Και για το ΙΚΑ και για το ΕΣΥ. Θέλω να σας πω αυτό που είπε ο πρόεδρος του Συναξιωμού και ο Σκεφτήτης. Λίγο κουνηθήκαμε. Δεν λέω ότι είναι μεγάλο. Έρχονται 9 γιατροί από πλευρά του ΙΚΑ προγραμματισμένοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Προχθές ζήταγα
με τον κύριο Δεκρέ, μου είπε ότι αν έρθουν αυτοί οι γιατροί οι γιατρέ μου, δεν θα μπορούν να τους βάλουν. Και πρέπει να δουλεύουν πολύ απόγευμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ίδιο της κερατιάς. Τα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα της απορρίφασης. Είναι πολύ μεγάλο, εάν καθίσω και σας απαντήσω τι ακριβώς είναι να γίνει, θα πάω πάρα πολύ την ώρα σας. Ένα σας λέω και με αυτό θα κλείσω. Το βάλαμε στην Επιτροπή, το συζητήσαμε. Μιλήσαμε για ανθρώπινη υγεία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η μη παρουσία στενοπόρου στην περιοχή, η μη παρουσία γιατρών στην περιοχή εκθέτουν τους κατοίκους της περιοχής σε κίνδυνο. Εμείς δεν θα βάλουμε πούλμα, ήταν πολύ εύκολο να βάλουμε και να πούμε να βάλουμε τρία πούλμα να πάμε απ' έξω από το Υπουργείο Υγείας. Δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε, το δεν πληρώνουμε. Διότι κατά τη γνώμη δικιά μου, αυτό έχει έναν κοντόφωνο χαρακτήρα. Εμείς θα κάνουμε μηνυκήρια αναφορά και το ρώτησα το νομικό. Θα καταθέσουμε μηνυκήρια αναφορά το θέμα της ρήπανσης. Ήδη θα πάει πακέτο στον εισαγγελέα. Θα κάνουμε μήνυση ότι εκθέτουν τον κόσμο όλο σε κίνδυνο, διότι όταν είσαι εσείς και πάτε πέμπαρα και πέσατε κάτω και δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα να σας σώσουν, είναι έκθεση σε κίνδυνο. Εμείς θα κινηθούμε νομικά, θα είμαστε ο πρώτος δήμος που θα το κάνουμε και θα διεκδικήσουμε και μιλητής σαν ο δήμος, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχουν από πλευράς καπή τουλάχιστον η συλλογή υπογραφών που θα έρθουν να στηρίξουν τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, θα αλλάξουν το στοφάλι. Θέλω να σας πω και πάλι ότι είναι η πρώτη συγκέντρωση της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Έχουμε επίγνωση, δεν έχουμε καβαλήσει κανένα κανάλι. Θεωρούμε ότι τα προβλήματα θα τα συζητάμε μαζί. Αυτά που χρειάζεται να είμαστε στο πεζοδρόμιο, είμαστε στην κεράτια και επιμένουμε. Εδώ υπάρχει άλλη ομάδα η οποία τρέχει στα Υπουργεία, κάνει και άλλη δουλειά η οποία ανακαίνεται. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θέλουμε την αναρχή σας, θέλουμε τη συμπάθειά σας και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μαζί με εσάς θα προχωρήσουμε τα προβλήματα. Δεν θέλω να σας καλησπέρισω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.